Εργαζόμενοι, νέες και νέοι, συναγωνιστές και φίλοι, τα τύμπανα ενός γενικευμένου πολέμου χτυπούν πολύ πιο δυνατά σήμερα στη γειτονιά μας. Προειδοποιούν για πολύ μεγάλη και πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, την Ερυθρά Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα τύμπανα του πολέμου ακούγονται ακόμη πιο δυνατά μπροστά στο άντρο των φωνιάδων, το Ανατολικό Στρατηγείο, στο πρώην Τρίτο Σώμα Στρατού. Ακούγονται πιο δυνατά στη βάση της Σούδας, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στη Λάρισα, στο Λιτόκορο, στο Στεφανοβίκιο, στις δεκάδες άλλες αμερικανονοταϊκές εγκαταστάσεις στη χώρα μας που οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν παραχωρήσει απλόχερα στους υπερελιστές φωνιάδες. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Η απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ ως αντίπεινα στην εγκληματική επίθεση του Ισραηλινού κράτους στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό είναι η συνέχεια και η συνέπεια της Ισραηλινής κατοχής και γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού, των Ισραηλινών επιθέσεων στη Συρία, στο Λίβανο. Είναι ενταγμένες στο πλαίσιο των μεγάλων υπερελιστικών ανταγωνισμών στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό αποκτούν ιδιαίτερη σημασία η σημερινή μας συγκέντρωση εδώ, αύριο στην Αθήνα, η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης και οι δεκάδες άλλες που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα μετά από κάλεσμα της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στα πλαίσια της φετινής μέρας αντιυπεριαλιστικής, αντιπολεμικής δράσης. Της Δημοκρατίας να αποσύρει εδώ και τώρα τη στήριξη στο κράτος δολοφόνου Ισραήλ, να επιστρέψουν όλα τα πολεμικά μας πλοία και οι Έλληνες στρατιωτικοί από τις υπερελιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Συναγωνιστές και φίλοι, νέες και νέοι, μαζί με τη σφαγή στη Γάζα και την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εδώ και 2 χρόνια συνεχίζεται ο υπερελιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Αιτία των υπερελιστικών πολέμων, το γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτό συμβαίνει σήμερα και στην Ουκρανία. Ανταγωνίζονται τα δυτικά και τα ρωσικά μονοπόλια για τη μοιρασιά του πλούτου αυτής της χώρας και όχι τάχα για τη δημοκρατία, την ελευθερία ή δήθεν για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποκριτικά μίλησαν για τον πρώτο τάχα πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποκρύπτοντας το μακελό που προκάλεσαν προηγουμένως οι ίδιοι στα Βαλκάνια, την αλλαγή των συνόρων, τη δημιουργία κρατών προτεκτοράτων όπως είναι το Κόσοβο και η Βοσνία Ερζεγοβίνη, ζέουσες πληγές που απειλούν να ανάψουν νέες φωτιές. Παριστάνουν ότι ξέχασαν τα απανωτά κύματα επέκτασης των ΝΑΤΟ προς τα σύνορα της Ρωσίας και την περικύκλωση αυτής της χώρας με τη δημιουργία πολλών νέων αμερικανονατοϊκών βάσεων, την επέμβαση στην Ουκρανία και το πραξικόπημα του 2014, τη στήριξη φασιστικών δυνάμεων και την επιβολή βολικών τους κυβερνήσεων. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη έχει καταδικάσει το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι και τις φασιστικές, φιλοναζιστικές ομάδες που διέπραξαν φρικαλαία εγκλήματα ενάντια στο λαό του Ντομπάς και ενάντια στους συνδικαλιστές διαδηλωτές στην Ουκρανία. Όμως η καταδίκη αυτή σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την εισβολή της Ρωσίας, την καταπάτηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.
Η ρωσική ηγεσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα της δικής της αστικής τάξης και όχι αυτά του ρωσικού λαού.